Έλα, έλα, Νατάσα, να δεις σαν το κακό από το Inspector Gadget είμαι σήμερα, έλα. Τι να δω. Νατάσα Κουβελά, κυρίες και κύριοι, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε απαρτία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Νατάσα. Λοιπόν, φυσικά η Ακαδημία Ιδωρίου, το κάνει εκεί. Κατοικίδιό μας, έτσι, ο πάλιουρας αυτής της εκπομπής από την πρώτη μέρα είναι εδώ. Είναι εδώ και να φέρει γούρι και στη Μαρία και στο Φάνη και στην Παρασκευή. Και αν δεν τους αρέσει, δεν πειράζει. Αν τη χρειαστούν όμως, εδώ είναι για να βοηθήσει. Γιατί εδώ στο παιχνίδι μας, όποιος γυρίζει. Κερδίζει. Τώρα έχουμε λεξομαχία. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι παροιμιώδης φράση. Παροιμιώδης φράση, λοιπόν, για 100 ευρώ και σειρά προτεραιότητας. Τώρα είναι εύκολο πλέον. Σόι πάει το Βασίλειο. Σόι πάει το Βασίλειο. Τι ωραία φράση. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία φράση. Και τη χρησιμοποιούμε για πάρα πολύ συχνά. Και συγκεκριμένη. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς δέχτηκες τα 100 ευρώ, τα πρώτα από τα πολλά που έρχονται τώρα. Και δεν ξεκινάς στον πρώτο γύρο εσύ. Παρασκευή μου, και επίσημα λοιπόν να σε καλωσορίσουμε. Πώς είσαι? Καλησπέρα, Πέτρο. Είμαι καλά και χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, και θα χαρίσω ακόμη περισσότερο αν τα πράγματα σου πάνε καλά σε λίγο. Σόι πάει το Βασίλειο. Γενικώς είστε τυχεροί στο σόι σου? Νομίζω ναι, είμαστε καλά. Πάμε κατηγορία. Η κατηγορία είναι κοινό συνθετικό. Οι λέξεις πόσες είναι όμως? Τρεις. Είναι τρεις. Καλή αρχή. Έχουμε ένα πενηντάρικο για ξεκίνημα. Θα πω το λάμδα. Το λάμδα είναι η πρώτη επιλογή σου και είναι διπλό γράμμα στην τρίτη λέξη. Η Παρασκευή θα φέρει 50 ξανά. Θα πω το σίγμα. Και αυτό διπλό. Διπλό. Δεν είναι όμως ένα από τα γράμματα που έχουν να κάνουν με το κοινό συνθετικό των τριών αυτών λέξεων. Και εδώ έχουμε ένα δώρο από την Energy. Και θα πω το P. Το P. Και... Πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Πρώτο γράμμα παντού είναι κοινό συνθετικό λοιπόν. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κοινό συνθετικό έρχεται στο ξεκίνημα των τριών λέξεων. Θα αγοράσω το Α. Πολύ καλά, παρότι είχε μόλις ένα. Ποιο γράμμα θα μας πεις τώρα? Θα πω το ρο. Έχει. Ωραία. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποφασίσεις αν τα 295 ευρώ τα οποία έχεις αυτή τη στιγμή θα τα ρισκάρεις ή όχι. Γιατί το ερωτηματικό μπορεί να σου δώσει άλλα 500 ή να σου πάρει αυτά τα 295. Όχι. Το αφήνουμε? Ναι, ναι. Συνεχίζεις όπως επιθυμείς. Για 20 ευρώ. Θα πω το ταφ. Γι' αυτό υπάρχει. 335 τα χρήματα τα οποία έχει φτάσει το γύρο. Θα αγοράσω φωνή, θα αγοράσω το όμικρον. Υπάρχει περισσότερες φορές. Ναι. 6 συνολικά. 3 λέξεις με κοινό συνθετικό στο ξεκίνημα. 2.35 αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς θα χάσεις τη σειρά σου. Εδώ ναι. Μαρία, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλό πρωτογύρισμα να ευχηθούμε. Η Μαρία αρχίζει με 50. Θα πω το μη. Όπως λέμε. Μαρία. Υπάρχει μία φορά το αρχικό του ονόματός. Γύρισε πάλι. Είσαι έτοιμη για 100 ευρώ? Είμαι έτοιμη. Α, μάλιστα. Από το κάπα. Μπορεί και περισσότερα. Μακάρι. Είναι πολύ περισσότερα, Μαρία. Είναι 500 ολόκληρα ευρώ. Με αυτό το πενταπλό γράμμα. Θα πω το εψιλόν. Ναι, καλά θα κάνει. Εφόσον ξέρει... Φαντάζομαι δύο λέξεις ξέρεις. Ναι. Τώρα... Θα πω και το γιώτα. Άλλο ένα μεγάλο ποσό. Το νι. Άλλο ένα τριπλό γράμμα και εδώ τα χρήματα
της Μαρίας, ακούστε το, ακούστε το, να τα ακούσει και η Μαρία, είναι 800 ευρώ. Ωραία, να πάρω και το ύψιλον. €700. Ξέρεις τα πάντα? Νομίζω ότι ξέρω τα πάντα. Άρα, αν το πεις σωστά, θέλω πόσο θα γίνει δικό σου. Πυκνόμετρο, πυκνοκατοίκηση, πυκνόφιλος. Ωπωπω, ένα ξεκίνημα για την Μαρία των 700 ευρώ. Ένα ξεκίνημα, δεν το φανταζόσουν. Όχι. Δεν το φανταζόσουν σε καμία περίπτωση. Όχι, όχι, όχι. Κι όμως το βιώνεις αυτή τη στιγμή. Θα είμαστε στον επόμενο γύρο που παίζει και πρώτη.